Λοιπόν, εδώ όλοι. Εδώ στη σειρά. Βλέπουμε στο μουσείο. Όχι, σου δώσε το λόγο, άντε πες για πάνω. Όχι, να μιλήσει ο, να μιλήσει ο, έχεις το λόγο, Βίρονα. Ο Γιώργος Πέτρος Βίρονας Γιάννης. Εδώ βλέπουμε γίνονται εργασίες στο μουσείο. Ναι, ναι. Τελευταίο τμήμα. Α, ο φίλος ο Ιάσονα, ο Τζέιζον Κέσι. Καλησπέρα. Οπότε τραβάμε και τρεις στο ίδιο πλάνο. Ήθελες να τα ακούσεις. Τον Ιάσονα θα τον λέμε Πέτρο, δεν πειράζει. Επί τρία σήμερα. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε όπου τις κέρδες. Εμένα μου αρέσει η σκαλοσκιά, στάσανε μέχρι απάνω, Βίρονα, τι έγινε. Οι σκαλοσκιές θα αφαιρεθούν σήμερα, τελειώνουν το τελευταίο κομμάτι, τρίβεται από αυτή και μέχρι το μεσημέρι θα αφαιρεθούν οι σκαλοσκιές. Όλα αυτό δεν θα καλυφθεί με Ιταλμπον. Όχι, δεν είναι εκεί το καρμπον, το καρμπον είναι από την αριστερή πλευρά. Εκεί που το λάθος χρώμα το πανί. Όχι, λέω το κτηρίου. Το κτηρίου θα μπει Ιταλμπον. Από εκεί και μπροστά. Όχι Ιταλμπον, αυτό το σαν τη 18. Τσιμεντοσανίδα. Εκεί το πετάνε με μάρμαρο. Το πίσω κομμάτι θα φαίνεται. Για ένα λεπτό τώρα, να δείξω πάνω λέει Sky Skull. Πώς είναι το Skyfall με το James Bond, εδώ πέρα έχουμε Sky Skull. Άσχετο. Ωραία, δεν πειράζει, μετράει και αυτό, σκοτώμε. Όχι, με. Τι ακούω σήμερα. Τι ακούω σχετικά. Τι ακούω σήμερα. Εκεί πέρα βλέπουμε του και τρίβουνε στο κτίριο στην αποδομή. Να δείξω και εγώ Sky Skull, όχι μόνο. Δείξε εσύ Sky Skull και τρίβουνε καλά εκεί πέρα. Στη σκαλοσιά εκεί πέρα με το απ' έξω του με το λάθος χρώμα. Και εδώ πέρα βλέπουμε το έξω μέρος της υπογειοποίησης. Λοιπόν, εδώ κάτι χώματα βλέπω, Βίρονα, τι γίνεται εδώ με τα χώματα, μεταφέρουμε τα χώματα για από εδώ. Πέρα δόθε. Κύριε Βίρονα, έφυγε ο γραμμένος. Βίρονα, Γιάννη, Βίρονα, Γιάννη, έλα. Κώστα. Λέγε, με την υπογειοποίηση, τι γίνεται. Εκεί τι γίνεται, για πέρα. Έχεις ότι μας έχουν γραμμένους αυτές. Μας έχουν γραμμένους, καλά. Λοιπόν, εδώ στην υπογειοποίηση μεταφέρουμε χώματα από κάτω. Μεταφέρουμε τα χώματα, καλά τα πάμε. Τα φορτηγά ανεβαίνουν από εδώ, από το πού τα πάνε, στον περιπατόδρομο. Το περιπατόδρομο. Δεν άκουσε. Λοιπόν, είναι κόλπο περιπατάτο. Το περιπατόδρομο, ωραία, λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε, πάμε. Είμαστε εδώ πέρα τώρα σε ένα θεατρικό τέλος πάνω πλάνο. Βλέποντα τον πυλώνα ο οποίο. Κάτσε να βάλω τον πυλώνα, περίμενε. Δείξε και τον πυλώνα, μια χαρά. Το πρώτο χέρι έχει γίνει. Απλά περιμένουμε να τοποθετηθούν οι βάσει των Ιταλμπών από δεξιά μεριά από τον πυλώνα για να φανεί πολύ ωραία αυτή η γωνία. Για πάμε γερά. Λοιπόν, έχω νέο για το χρώμα. Λοιπόν, έχεις νέο για το χρώμα. Ναι, παλιό να μας πεις, πες νέο, για πάμε. Λοιπόν, το χρώμα του τελικού δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Τότε τι νέο είναι. Δεν είναι νέο. Σοβαρά, έλα ρε. Ωραία, έχω κι εγώ ένα νέο. Ότι δεν θα γίνει τίποτα. Όχι, έχει κάποιο χρώμα. Θα γίνει τέτοιο. Αλλά αυτό που βλέπουμε, ακόμα κι αν είναι χρώμα και δεν είναι τα υποστρώματα, δεν είναι το τελικό. Προσανατολίζονται ανεπισήμως για το ίδιο χρώμα. Να γίνει, όχι το ίδιο, ένα προς, να πάει πιο σκούρο προς τον γκρι δηλαδή. Αυτό προς τον γκρι να πάει. Γκριζάκι. Γκρι σκούρο. Τώρα αυτά είναι θέμα, ό,τι δούμε στο τέλος θα είναι υπερπαραγωγή. Στο χρώμα του μετών. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Πιο σκούρο. Εκεί πέρα οι εργάτες τι κάνουν, τρίβουν έτσι. Κάνουν το τέλειο. Ένα είδος σοβά είναι αυτό. Ένα είδος σοβά, μάλιστα. Λοιπόν, φύγαμε. Για πάμε. Τζέσο που δεν έχει μιλήσει, τι κόλπο είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, τι να πούμε τώρα. Τι να πεις, τι βλέπεις του. Και εγώ μην νομίζω, έχω μείνει πίσω, έχω αφήσει κάτι και να. Έξω. Λοιπόν, ωραία, θα κάνεις ιδιαίτερα για να έρθεις πίσω. Αυτό, να... ναι. Θα αφήσει πολλά μαθήματα από το πρώτο έτος, δεν πειράζει, είναι πρώτο έτος, τα στοιχεία του συμπληρώσει. Ωραία. Θέμε πρωί. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, από εδώ δεν έχουμε τίποτα, πάμε γερά προς τα πάνω. Προχωράμε. Σε Ιταλμπον, αυτές για πού είναι. Για πάνω. Για εδώ. Για κάτω εκεί που είναι δύσκολο. Είναι πάνω από τις βάσεις και πάνω από τα φατνώματα. Οι μεγάλες είναι πάνω από τα φατνώματα και οι μικρές είναι εδώ πάνω από τις βάσεις αυτές. Ωραία. Πάνω από το πι δηλαδή. Πάνω από το πι. Το πι μου θυμίζει πι πυραμίδα Αιγυπτιακή, να πούμε. Κάθε τμήμα από αυτά σχηματίζει ένα πι εξωτερικά. Ναι, ναι. Και στα σχέδια φαίνεται η εσοχή ότι έχει γκρίλες.
Εδώ κάτι διαφορετικό βλέπουμε γίνεται, κάτι έχει αλλάξει. Γρήλια. Όπως έχω πει, τα σχέδια κάθε μέρα προσαρμόζονται με τα νέα δεδομένα. Έτσι. Μιχάλη, τα χέρια. Και τα δεδομένα που λέει ο πρόεδρος, κυρίως. Λοιπόν, γρήλιες, καιρό είχα να τα ακούσω αυτό. Μπράβο, και εγώ το λέω. Για πάμε γερά. Λοιπόν, κλείνουμε από εδώ, φύγαμε. Προχωράμε. Πάμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το που νομίζαμε ότι δεν θα το βάλουν ποτέ. Τελικά το βάλανε το κόλπο εδώ πέρα στη γωνία του. Βόρειο. Όλε! Έχουμε λίγο πίσω, έκανα update τώρα. Όλε! Του πυλώνα. Το όλε, ρε παιδιά, τι σημαίνει. Που βάλανε τα υπόλοιπα κομμάτια. Ναι, okay. Πήραν και τις καλωσίες, έτσι. Λοιπόν, και με ένα λιόλι στο πλάνο προχωράμε. Θέλει να πει κανένα τίποτα. Πάμε. Μόνο ΑΕ. Μόνο ΑΕ. Μόνο ΑΕ. Εδώ πάμε. Λοιπόν. Στο πιο ωραίο σημείο. Στο πιο ωραίο σημείο, στο βόρειο μέρος. Άλλος. Γενικό πλάνο. Και με τα γραφεία της ΠΑΕ. Δεν θα είναι ακριβώς. Δεν θα είναι της ΠΑΕ ακριβώς. Θα είναι γραφεία. Γραφεία, εντάξει, δεν ξέρω τι θα γράφουν, αλλά θα είναι γραφεία. Πάντως. Λοιπόν, μπορεί να είναι ένα κομμάτι. Θα μας έχουν γραμμένο. Κάποια τμήματα. Ωραίος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για πάμε γερά. Θα βρεθεί στη Φιλαδέλφεια στα μέρη. Για την κρίση κίτρινο μαύρη φανέλα. Θα σε πιάσει αμέσω τρέλα το μεθύσι τη χαρά. Και θα λες όπου σταθείς και όπου κι αν πας. Αε καρά αγάπη μου γλυκιά. Με original για πάντα στην καρδιά. Μια ζωή θα σ' αγαπώ και παντού σ' ακολουθώ. Και για πάρτι σου μόνα θα τραγουδώ. Αε καρά. Για πάμε πάμε. Για τρε θα τρελαθώ. Λοιπόν, ναι, δεν είχε απήχηση. Δεν είχε απήχηση. Λοιπόν, ωραία. Προχωράμε προς τα κάτω. Για πάμε. Πάμε, γερά. Λοιπόν, ποιος μιλάει. Εδώ μόνος είπαμε, τι έχουν κάνει. Λοιπόν, εδώ, στην οροφή του, πάνω από τους σουίτες, δηλαδή μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου ορόφου, κάνανε πάρα πολύ επιμελημένη πρώτα προσθεγάνωση, φράγματα τιμών και μετά μόνος κλπ. Και είχα μια πορεία την οποία διατύπωσα την εξής, ότι αφού ο τρίτος όροφος, ο διάδρομος είναι κλειστός, δεν έχει να μπουν νερά από πουθενά. Ναι, ναι. Ωραία, γιατί κάνουν στεγάνωση. Δεν είναι νερά από τις μπούκες. Όχι. Για κάτσε, πάω. Κάτσε να πω εγώ πρώτα το λάθος. Φίλαθλοι, οργανωθείτε, για πάμε. Λοιπόν, περίμενε, Βίρονα. Όχι ρε. Νερά από τους... Νερά από τις μπούκες από πλήρα βουνά, αφού υπάρχει το στέγαστρο από πάνω. Δεν παίρνει. Εγώ είχα πει το εξής. Μήπως το πυροσβεστικό σύστημα, το οποίο είναι ανεξάρτητο για κάθε όροφο, ενεργοποιηθεί στον τρίτο όροφο, πλημμυρίσουμε με νερά, να μην πηγαίνει νερά κάτω στις σουίτες. Αλλά ο Βίρονας είπε μια πιο σωστή εξήγηση. Παρακολόντως, ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος είναι κλιματιζόμενοι. Έχουν γύρω-γύρω κλειστεί με μονοτικό υλικό, όπως τα παράθυρα που είδαμε. Άρα θα πρέπει και η ταράτσα, πώς το πούμε, το πάνω μέρος. Ναι, ναι. Η ταράτσα και αυτή να μπει μόνος. Άρα πρέπει να μπει ασφαλτόπο, να γίνει φράγμα υδρασμό και από πάνω να γίνει μονοτικό υλικό, να πέσει βιομηχανικό δάπεδο και μπορεί από πάνω να μπουν και πλακάκια ακόμα. Α, ωραία. Να συλλογιστεί αυτός ο χώρος ο πρώτος και δεύτερο όροφος. Ωραία. Ωραία. Έχω και εγώ μια τελευταία ερώτηση για να κλείσω. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε κι εγώ, αλλά δεν πειράζει, όσο να λένε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Βίρονα και καλέ φίλε, η μόνωση πάει μόνη της. Το απαντάτε μετά τις διαφημίσεις. Προχωράμε. Λοιπόν, έχουμε δει ένα κόκκινο φορτηγό που ανεποκατεβαίνει. Με το λάθος χρώμα, ρε αρχηγέ. Με το λάθος χρώμα. Για σε λάθος χρώμα, σωστό. Λοιπόν, Γιάννη, δεν τα λες καλά, για πάμε. Μεταφέρει χώματα από κάτω. Ναι. Εκεί από την αστερική που τελειώνει, που αρχίζει υπογειοποίηση, κάνει μια στροφή, έρχεται εδώ ναι. Και συμπληρώνει το χώρο αυτόν από τη μεριά του άλλου. Αυτά τα χώματα που βλέπουμε εδώ είναι τα μπάζα που έχουν έρθει από κάτω. Εγώ δεν τα βλέπω. Εδώ μπροστά, έξω από το τοίχο. Α, έξω. Έξω από το τοίχο, έξω από τη Μυτιλίνη, πώ είναι, για πάμε. Από τη Λέσβο, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Και προχωράμε να δείξουμε και λίγο προς τα πάνω. Όλοι μαζί μου σε συγχρονισμό. Σε συγχρονισμό και σήμερα χώματα. Και διαμορφώνεται αυτός ο χώρος έξω από το τοιχείο. Ωραία. Λοιπόν, άλλος θέλει να μιλήσει γιατί κλείνω. Για πάμε. Να το τοιχείο που βλέπουμε, που βλέπουμε είναι ακριβώς εκεί που ήταν η μάρα. Το παλιό. Στην Πατριάρχη Κωνσταντίνου. Χίλιο υπομένο, φιλαράκο. Όχι, γιατί υπάρχει παρεξήγηση και διαβάζω κάτι. Ότι ας πούμε μερικοί νομίζουν το σειρματόπλεγμα εδώ που είναι μπροστά μας. Για κάτσε να το δείξουμε το σειρματόπλεγμα.
Ωραία. Είναι το όριο του Άλφη. Όχι, δεν είναι το όριο του Άλφη. Όχι, καμία σχέση. Προσωπικά είναι το σηματοβλέγμα. Τα νομίσματα πάνε στην τράπεζα γιατί νομίζουν που λες. Τι είναι αυτό. Μιχάλη, υπάρχει μια παρανόηση. Νομίζουν ότι κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε, το Άλφη προχωράει ει βάρο του δρόμου. Δεν γίνεται αυτό. Καμία σχέση. Λοιπόν, στα τελικά είναι αντισκάφη το τι ει βάρο του. Δεν γίνεται. Αντιάμο τσιμέντο. Αντιάμο τσιμέντο. Προχωράμε. Λαμία βόλο με κάρο. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ψηφίσει πριν που διαμορφώνει το χώρο, εδώ απάνω, βλέπουμε το πρόσωπο. Όχι, όχι, εννοείται χωρίς πρόσωπα. Είναι απρόσωπα πλάνα, το όχι αστοκονούμενο. Λοιπόν. Το έχουν φτάσει στη στάθμη του Τυχαγίου, έτσι, στο Τυχάκι, είναι ακριβώς ναι, το ναι, ωραία, μπράβο. Τυχάτο, ωραία παρατήρηση εδώ του Τζέισον, ο οποίος προσέχει. Να πούμε ότι θα επενδυθεί με πέτρα, όπως το προηγούμενο. Ναι, θα μπουν και τα κάγκελα. Όπως ήταν παλιά. Ξεφτοδουλειές θα κάνουμε. Πέτρα και κάγκελα, ωραία. Ωραίο. Λοιπόν, να πάρουμε και το TCP. Για να πάρουμε και το TCP, ενώ βγαίνει μπροστά. Μια χαρά. Τεχνική πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Ρίξτε γρήγορα για να φύγουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το TCP να φέρνει τα χώματα στο χείλος του. Μα το κοντζέι, μα το πρόλαβε. Πάμε. Προφανώ θα πάνε λίγο παρακάτω για να μην πέφτουν τα νερά από το άλσο και πλημμυρίζουν τον δρόμο. Επίσης, στη διαχειριστική του άλσου, που αυτό δεν έχει σχέση με το γείτονο, το τονίζω κατασκευαστικά. Η διαχειριστική γίνεται από το Δήμο για το άλσο. Έτσι. Προβλέπεται σύστημα συλλογή και απορροή των επιφανειακών οβρίων εδώ. Να κάνω μια ερώτηση γιατί το έχω πει πολύ και στα δικά μου βίντεο. Απέναντι θα γίνει τυχείο με κάγκελο. Εδώ τώρα ο Βίρονος έχει την άποψη. Τι θα γίνει απέναντι. Βίρονε, για να πες. Θα γίνει ένα τυχείο όπως υπήρχε παλιά για λόγους ασφαλείας. Μα θυμάμαι από το κάγκελο για το λόγο. Σε ένα τυχείο σημείο δεν υπήρχε τυχείο καν. Όπου υπήρχε τυχείο θα ξαναγίνει. Λοιπόν, κάτι ανάλογο με αυτό δηλαδή. Ωραία. Όχι με έτσι μέτρο. Όχι με έτσι μέτρο. Κάνουμε πάντω από ό,τι έλεγα. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Ό,τι χαλάσει με την αρχιά του δεν θα έχει. Τα και προ το κύπελο δεν είχε τυχείο. Είχε ζερμάς. Λοιπόν, ωραία. Για πάμε, έχει γερανό πιο πάνω. Πάμε φόρτσα, ωραία. Πάμε φόρτσα. Για να δούμε γιατί κάνει να μιλήσει και ο πρόεδρος. Θα τα πούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Προχωράμε. Για πάμε. Εδώ είμαστε στο σύστημα με το Βοκαράτο. Το Βοκαράτο. Λοιπόν, γιατί τα δοκάρια είναι οριζόντια. Μπορεί να πω ότι μα θυμίζει λίγο πρώτη φάση έργων. Βέβαια. Ναι, τι θυμήθηκε τώρα που γεννόμαστε Αραβία. Άραβε. Λοιπόν, και υπάρχουν αυτά από ό,τι έχει πει και ο Βίρονας για να προστατεύσουν σε ενδεχόμενους κραδασμούς από σεισμό. Όχι μόνο, πιστεύω ότι είναι και θέμα φωτός. Και θέμα φωτός. Ωραία, φως εκ φωτός λοιπόν. Γιατί υπάρχει αντίθεση από το σκοτάδι που ήταν κάτω να γίνεις κατευθείαν στο φως. Ναι, αλλά αυτά θα μείνουν έτσι, δεν θα βάλουν και τίποτα άλλο από πάνω, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Συνήθως σε πολλές υπογειοποιήσεις αυτό εδώ. Βάζουν δοκάρια έτσι, στη μία πλευρά τουλάχιστον. Δεν κυκλοφορώ πολύ γι' αυτό, εντάξει. Θα πάρω ένα αυτοκίνητο εδώ, τι να κάνω. Με τα πόδια είμαι. Λοιπόν, πάμε πιο πάνω. Πάμε πιο πάνω. Ετοιμάζουμε τα καλούπια για το πτυχίο από εδώ και πέρα. Καλούπια, ωραία. Έχει δηλαδή, έχουν μπει αυτά τα κόμπανα, έχουν μπει όλα τα σιδερώμα κτλ. Και τώρα ετοιμάζουμε τα καλούπια. Εδώ καθαρίζουν τα καλούπια για το να δώσουν και να το προσδιοριστούν. Και πρέπει να φύγουν και τα κόμματα πιο πέρα, αριστερά μας. Εδώ σε κάτι τεχνικό. Ο αρχηγός που είναι εκεί στη γωνία μας. Είδα στα σχέδια, ότι σε όλο το χωρό μήκος και σε μερικά κομμάτια του ανοιχτού υπάρχει πλάκα τριμελίων τραβιέρ. Αυτή από το κενό και πέρα και σε ένα μόνο μάτι μετά από το κενό έχει γίνει η πλάκα θεμελίωση, έχει γίνει. Από εκεί και πάνω όμως δεν έχει γίνει γιατί εμποδίζει τα καλούπια. Θα δούμε πλάκα θεμελίωση. Η πλάκα θεμελίωση θα είναι εδώ μπροστά μας, εδώ που δείχνουμε, και μέσω αντιστήριξης των οχωμάτων. Δηλαδή εκεί που τελειώνουν οι δοκοί αντιστήριξης που βλέπουμε εδώ, το ρόλο αυτό θα το παίζει η πλάκα θεμελίωσης. Και προσωρινά θα γίνει αντιστήριξη όπως έχουμε πει. Μονοκόμματα δηλαδή. Ωραία. Όχι μόνο κόμματα, κομμάτια κομμάτια όπως έγινε το προηγούμενο. Με φουγάρα, ωραία, μπράβο. Και ένα τελευταίο. Για ρίξε και ένα τελευταίο. Η είσοδο προς το άλσος θα
από την από εδώ μπροστά μας θα είναι περίπου 15 μέτρα μετά τα τελευταία δοκάρια. Εκεί είναι τα παλιά σκαλάκια λες που υπήρχαν. Δεν είμαι σίγουρος Γιώργο αν ήταν εκεί. Κάπου εδώ υπήρχε. Εδώ ήταν το εδώ κάτω. Κάπου εκεί. Το ένα. Ωραία. Προχωράμε. Στην ερώτηση του Βίρονα, εάν θα περνάει ο κόσμος μέσα από τον δρόμο, όχι, δεν θα υπάρχει πεζοδρόμιο. Συγγνώμη, να σου πω του δρόμου θα είναι ρεξιά, ναι, μου περίμενε. Τι κόλπο είναι αυτό να πούμε. Λοιπόν, οπότε πάμε από εδώ, έτσι, προχωράμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ πέρα και τον Κώστα, ο οποίος κάνει τις περιγραφές στους αγώνες του handball. Μεγαλώνει παρέα. Μεγαλώνει παρέα, σωστό και αυτό. Όσο μεγαλώνει παρέα, τόσο μας χωρώνει, έτσι. Τόσο μας χωρώνει, ωραία. Λοιπόν, και πώς το βλέπεις το γήπεδο, πώς το βλέπεις το handball, το γήπεδο αλλάζει. Το γήπεδο αλλάζει μέρα με τη μέρα. Να σκεφτεί μια χαρά, ωραία, για να μας χαλάσει το πλάνο. Το γήπεδο αλλάζει μέρα με τη μέρα, εσωτερικά γίνονται πάρα πολλές δουλειές, δεν μπορούμε να το δούμε. Αλλά μαθαίνουμε τι γίνεται, ωραία. Μαθαίνουμε τι γίνεται, στο handball όλα καλά. Εδώ, στη ζωή δεν μπορείς να κάνεις σχέδια. Ετοιμαζόταν η ομάδα μια εβδομάδα για να παίξει με τη Μίστα στο Σάββατο και τελικά έπαιξε με τη Σαλαμίνα στο κύπελλο. Πάντως έπαιξε. Είχε κάνει καλή προετοιμασία πάντως, δεν μπορεί να πεις. Μεγάλες στιγμές, πολύ μεγάλες στιγμές. Συγκινητικές, συγκινητικές. Μπακαούκα, την ώρα που βγάζει τη φανέλα της Σαλαμίνας και από κάτω φοράει τη φανέλα της Άγκη και τώρα τελειώσαμε. Που πέσαν τα τσιμέντα. Βέβαια. Και ήταν δακρυσμένος εννοείται, γιατί τελειώνει την καριέρα με αυτόν τον τρόπο. Μας χάρισε μεγάλες στιγμές. Εννοείται και τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας, τον αγαπάμε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι αρχηγός από τους λίγους. Ακριβώς. Αυτό. Έτσι πρέπει να είναι οι ψυχάρες. Είναι τέλειος Μπαταλιάς ο Μπακάλος. Λοιπόν, το άλλο σουκού είναι το Final Four του Κυπέλλου. Του Κυπέλλου, ναι, του ωραία. Κυπέλλου, θα παίξουμε το Διομίδη. Ναι. Σοβαροί να είμαστε, θα παίξουμε και τον Τελικό. Στην Κοζάνη, νομίζω. Στην Κοζάνη, ή θα είναι Σάββατο Κυριακή ή θα είναι Σάββατο Δευτέρα. Να υπάρχει μια μέρα ξεκούραση. Να το δούμε. Ωραία. Και στον τελικό, λογικά με τον ΠΑΟΚ που δεν βλέπει κανέναν ο ΠΑΟΚ και θέλει και τίτλο. Αυτά. Από τραυματισμούς ξέρουμε. Τραυματισμούς, δυστυχώς είχαμε το ατύχημα με τον Μόγια. Είναι καλά το παιδί, αλλά δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Που τράκαραν. Που τον τράκαραν. Λοιπόν, θα λείπει ο Χιμένες από το πρόβλημα που έχει στο πόδι. Μανόλο. Μανόλο. Πλάχα. Α, εντάξει, λίγο. Ποιοι άλλοι θα λείπουν, θα λείπουν οι Νορβηγοί και ο Ουγκάντα, έτσι. Και ο Ουγκάντα που είναι και ο Ουγκάντα. Θα τους νικήσουν οι άλλοι, μην ανησυχείς. Δεν μου λες το Final Four, πότε θα γίνει το Final Four, λέω ζωγραφικά. Και λογικά το παράλληλο σουκού, το παράλληλο σουκού θα είναι το ιδίο τελική με την Ίστατ. Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να είναι Κοζάνη, μπορεί να είναι ο Άκα, θα δούμε γιατί οι ημερομηνίες με το Άκα είναι λίγο. Δυστυχώς μπορεί και να γίνει. Εντάξει. Κόσμο, εμείς δεν μας πήρα, δεν νομίζω. Θεατές δεν νομίζω να είσαι. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είσαι. Ωραία. Όλα καλά. Σοβαροί να είμαστε και θα είμαστε, δεν τους φοβόμαστε. Ήδη δύο τίτλους σε δύο κομμάτια. Το έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε γερά. Ευχαριστούμε Κώστα. Πάμε. Να είσαι καλά και στα κόμματα. Γεια σας καλά. Και με ένα μαγικό τρόπο βρεθήκαμε. Πού? Δηλαδή, εδώ είναι αυτό. Κάπου εδώ θα αυτός ο ωραίος περίπατος όλοι μαζί θα κλείσει ο περιπατάτος. Να πω μόνο ότι περιμένουμε την Τρίτη τις εξαγγελίες του Προέδρου να είναι όπως πρέπει, με ατάκες, έτσι, να πει αυτά καλό είναι να γίνουν, δεν ξέρω εγώ. Να πει από το σπίτι μας στο Πατρικό πάνω όλα καλά κτλ. Και κυρίως το θέμα της ομάδας, γιατί φέτος καταντήσαμε λίγο κάπως όπως είμαστε, τέλος πάντων. Όλα καλά θα πάνε, ρε. Μακάρι. Και πράξεις, έτσι. Και πράξεις. Και πράξεις. Τώρα αυτή τη φορά, ναι. Γιατί συνήθως δεν μιλάει πολύ, αλλά όταν μιλάει μετά αρχίζουν και γίνονται οι καταστάσεις. Για να δούμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Αϊκάρα για πάντα. Αϊκάρα. Μια ζωή. Για με τη νίκη σήμερα. Δικέφαλε, εμπρόσαλτε, δικέφαλε, εμπρόσαλτε, δικέφαλε, όλε, 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 είμαστε καλά, να σου πω, θα κλείσουμε τώρα ή θα το κάνουμε δύο ώρες, το κάναμε εκεί πέρα, μια εικόνα χίλιες λέξεις, αυτό, τίποτα άλλο, πού είναι, θα μιλήσει ο αρχηγός, πού είναι, για κάτσε, κάνεις το παιδό,
Θα είμαι στην περίπτωση, ωραία. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Υποθέτουμε ότι ο μικρός είπε Καρολέ. Μια ζωή ΑΕΚ. Γεια σας, γεια σας. Από το σπίτι μας στο Πατρικό τα πάντα όλα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιώργο, γεια σου Βίρονα, γεια σου Πέτρο. Άντε και με την νίκη σήμερα. Γεια σου Θανάση. Γεια σου Θανάση Λουκά, λοιπόν. Γεια σου Λουκά, γεια σου Σταυρόπουλε. Πάντα εκάρα. Γεια σου Μιχαλάκη. Λοιπόν, εγώ κλείνω, δεν ξέρω. Πάμε, κλείνουμε. Πάντα εκάρα.